θα τον εντοπίσουμε. Εγώ στη σύσκεψη είμαι αυτή τη στιγμή. Είστε. Εγώ στη σύσκεψη. Τι γίνεται, για εξηγήστε. Θεώρησα καλό να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ακουστούμε λιγάκι. Σας ευχαριστώ. Και να ακουστούμε λιγάκι, γιατί θορυβηθήκαμε πάρα πολύ χτες, ναι, από την τοποθέτηση. Μίλησα και με τον κύριο Δήμαρχο, μίλησα και με τον κύριο Αδάμ Στέργιο, τον πρόεδρο της Νόδου. Ναι. Δεν πήρα την πληροφόρηση από πού προκύπτει όλη αυτή η βεβαιότητα ότι υπάρχει ήδη στο αποφασισμένο να γίνει στο Βόλιο η κλειστή δομή. Mm-hmm. Είναι αλήθεια όμως ότι είχε γίνει μία επαφή, όχι επαφή για την κλειστή δομή, είχε γίνει μία επαφή για άλλο θέμα ότι ο Δήμαρχος Βοΐου με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, έπεσε στο τραπέζι το θέμα συζητήσεως, έγιναν κάποιες συζητήσεις για αρχή. Συμφωνήσαμε να διερευνήσουμε το θέμα, να κοιτάξουμε όλες τις παραμέτρους, εάν θέλουμε, εάν θέλει ο κόσμος, εάν μπορούμε, εάν διασφαλίσουμε πάρα πολλά πράγματα, τότε θα καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εδώ εγώ σήμερα, χθες μάλλον, είδα ότι το θέμα έχει πάρει διαστάσεις τραγικές. Διαστάσεις οι οποίες έχουν φτάσει και στα αποτελέσματα. Ναι. Λοιπόν, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από μένα δηλαδή, από μένα είναι ότι σταματάω τις συζητήσεις, δεν δέχομαι, ενημέρωσα και τον Δήμαρχο, δεν δέχομαι πλέον να συζητώ. Το θέμα ξεκινάει από πλευρά δικιά μου, ιδιαίτερα από την αρχή. Από την αρχή, σαν να μην έχει γίνει ποτέ συζήτηση. Δεν είναι αλήθεια ότι έχει αποφασιστεί, γιατί δεν μπορεί να αποφασίζουν άτομα για μας χωρίς εμάς. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι δεν θέλετε πλέον να συζητάτε το θέμα σαν δήμος πλέον, να μην μπαίνετε σε καμία συζήτηση. Να σας ρωτήσω τώρα, η στάση του Δημάρχου ποια είναι, τι λέει ο ίδιος? Παράδειγμα, επειδή δεν μίλησα μαζί του, και αυτό το ρωτάω, μιλήσατε όμως εσείς. Καλά είναι να μιλήσετε μαζί του. Θα το ψάξω. Όχι. Άλλο σας ρωτάω τώρα. Όταν του είπατε ότι εδώ ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ βγήκε και είπε αυτά, τι λέει ο ίδιος? Επαναλαμβάνω, δεν θα απαντήσω εγώ για το Δήμαρχο. Θα τον πάρετε τηλέφωνο να σας τα πει ο ίδιος. Εγώ τον ενημέρωσα χτες. Μου είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά που λέγονται. Mm-hmm. Αλλά και δεν μπορεί και ένας πρόεδρος της ΝΟΔΕ να βγαίνει και να λέει ότι έχει ήδη αποφασιστεί. Mm-hmm. Εάν κρύβουν κάτι να βγουν και να μας το πούν αυτή τη στιγμή, εγώ επαναλαμβάνω και δεν το ξαναλέω. Δεν συνεχίζω τις συζητήσεις, γιατί βλέπω ότι γίνονται πράγματα εκ του πονηρού. Παίρνονται αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Δεν κάθομαι στο τραπέζι για να συζητήσω. Ξεκινάνε όλα από το μείον. Ούτε καν από το μηδέν. Αλλά να καταλάβω τώρα κάτι, κύριε Κοσμίδη. Ως αξιωματική αντιπολίτευση, εσείς λέτε ότι όλα ξεκινούν από την αρχή. Δηλαδή, τι, θα σας καλέσει κάποιος και θα σας πει πάμε να κάνουμε ένα κέντρο στο Δήμο Βοΐου? Τι λέμε, ποια είναι η στάση σας? Τι εξετάζετε από εδώ και πέρα, ας πούμε? Δεν εξετάζουμε τίποτα. Είπα ότι έγιναν κάποιες συζητήσεις για να συζητήσουμε για ενδεχόμενη δομή στο Βόλιο, εάν υπάρχουν οι παράμετροι, αν μας διασφαλίζουν πράγματα κτλ. Mm-hmm. Είχαμε αρχίσει για να το συζητάμε, για να γίνεται η διερεύνηση. Δεν θέλω να λέω πάλι τα ίδια τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, έχουν πάρει άσχημη μορφή. Έχουν μάλλον αποφασίσει για πράγματα για μας χωρίς εμάς. Δεν θα το ξαναπώ και αυτό. Έτσι, εγώ σταματάω τις συζητήσεις, δεν με ενδιαφέρει, και χθες σας δώσω και μια πληροφορία. Όλοι οι πρόεδροι της Ενότητας Νεαπόλεως, ξέρετε, ο πρώην Δήμος Νεάπολης, είχε 24 οικισμούς. Στους 24 οικισμούς υπάρχουν 22 πρόεδροι, εκ των οποίων παρευρέθησαν οι 20, και ήταν καταλυτική ή αρνητική απάντησή τους ως προς τη δημιουργία του κέντρου κράτησης προαναχωρησιακό για τους μετανάστες. Δηλαδή, στους 22 παρευρέθηκαν 20, ναι, αποφάσισαν ομόφωνα ότι, ναι, δεν το θέλουν. Άρα, όταν η τοπική κοινωνία της Νεάπολης δεν το θέλει, δεν το επιθυμεί από τα προεδρία, η τοπική κοινωνία του Σωτήριου θα αποφασίσει και αυτή, από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο για να είμαστε θετικοί ή αρνητικοί. Και σταματάμε εδώ τη συζήτηση. Ένα λεπτό. Εντάξει, κύριε Κοσμίδη, σταματάμε εδώ, σταματάμε εντάξει, το ένα. Δεν έχω να πω κάτι σταματάμε, άλλο. Ναι, σταματάμε το ένα, σταματάμε το άλλο, αλλά βλέπετε όλα αυτά έτσι πώς προχωρούν και με ποιον τρόπο εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Να σας ρωτήσω για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Είναι νομίζω ο κύριος Αδάμ μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Κύριε Αδάμ, μας ακούτε? Σας ακούω. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Εδώ είναι λοιπόν, για να σας ακούσω. Η δήλωσή μου, για να την πω, η οποία βέβαια παίζει, είναι η εξής. Νομίζω ότι έχει αποφασιστεί
για το Δήμο Βουλίου. Ναι. Είπα, νομίζω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρη. Κύριε Κοσμίδη, τον ακούτε? Όχι, δεν ακούω, αλλά τώρα μίλησα με τον κύριο Πρόεδρο χθες. Μου είπε αυτά που έχει να μου πει. Λέει ότι η τοποθέτησή του είναι ότι νομίζει ότι θα γίνει στον Δήμο Βοΐου. Αυτό που είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, ναι, ότι είχε γίνει μία προχωρημένη τώρα, αυτό είναι διαφορετικό. Και εσείς γράψατε άλλα χθες. Δεν γράψαμε άλλα. Εμείς παίξαμε. Εγώ άλλα κατάλαβα χθες. Δεν γράψαμε κάτι άλλο. Μην λέτε τώρα, μην αρχίζουμε τα γνωστά. Η συνέντευξη του κυρίου Αδάμ έχει παίξει ηχητικά ολόκληρη. Την ακούει κάποιος και καταλαβαίνει. Ωραία, άμα είπε ότι νομίζει, τέλος, σταματάει εδώ η συζήτηση. Να παίξουμε τις λέξεις. Σας ακούει ο κόσμος, σας παίξουμε τις λέξεις. Μια χαρά είμαστε. Αν νομίζετε ότι παίζετε με τις λέξεις, κάνατε λάθος. Και εσείς, κύριε Αδάμ, και εσείς, κύριε Κοσμίδη. Απαντήστε στην κοινωνία. Απαντήστε στην κοινωνία συγκεκριμένα. Δεν είναι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή δεν είναι. Κύριε Κοσμίδη, βγάλτε στον αέρα για να πω την τοποθέτησή μου. Να την πείτε. Δεν θα με βάλετε σε καμία αντιπαράθεση με τον κύριο Αδάμ. Ακούστε κύριε Κοσμίδη. Αν δεν θέλετε κουβέντα με τον κύριο Αδάμ, το σέβομαι και τον κλείνω αμέσως. Αν δεν θέλετε. Δεν θέλω κουβέντα. Αυτό τώρα που. Τι σχέση έχει η εντιμότητα? Φοβόμαστε στην κοινωνία να μιλήσουμε και να δώσουμε μια πραγματική. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Δεν σας καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνετε. Μην μεταφέρετε το θέμα, μην το μεταφέρετε σε εμάς. Θέλετε να βγάλετε κάποια αίτηση, πέστε μου. Έχετε και ένα θέμα με τις ειδήσεις, ξέρετε. Συνέχεια να βγάζουμε, όλο το λέτε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να λέτε αλήθεια στον κόσμο και αφήστε την υπόθεση των ειδήσεων. Λέτε αλήθεια στον κόσμο. Και τι έγινε που κάνατε? Πριν από λίγο κάνατε τοποθέτηση, αλλά πριν από μια εβδομάδα μου λέγατε ότι δεν έχετε αντίρρηση, εφόσον μιλάμε για 200 όσες προσλήψεις, να το δούμε σοβαρά το θέμα. Έτσι μου λέγατε. Όχι. Αν σας βάλω τις δηλώσεις που είπατε, αν σας βάλω τις δηλώσεις τις περασμένες εβδομάδες, θα καταλάβετε. Βάλτε ό,τι θέλετε. Εγώ σας είπα σήμερα ότι. Κύριε Κοσμή, διάμεσο λεπτό. Κύριε Αδάμ, τελικά το κέντρο πού θα το κάνετε? Τελικά. Ένα λεπτό, κύριε Κοσμίδη. Κύριε Κοσμίδη, δεν είναι το ερώτημα για σας. Περιμένετε. Κύριε Αδάμ, πού θα κάνετε τελικά το κέντρο? Εγώ σας είπα εχθές, ναι, ξεκάθαρα, νομίζω ότι άμα βάλει τη συνέντευξή μου, αυτό το ακούγετε. Νομίζω ότι θα γίνει στην περιοχή Βουλίου. Νομίζω. Πού θα κάνετε το κέντρο, σας ρώτησα τώρα. Σας είπα, νομίζω ότι έχει αποφασιστεί, ναι, να γίνει στην περιοχή Βουλίου. Βάσει των πληροφοριών που είχα ακούσει και εγώ, είδατε, και από τον κύριο Κοσμίδη και από άλλους. Α, έτσι. Τα ακούσατε και από τον Κοσμίδη αυτά, λοιπόν, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εγώ δεν ακούω τίποτα πάντως, έτσι. Θα επιτρέψτε μου να αποδεσμεύσω. Εντάξει, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, αποχαιρετάμε. Λοιπόν, το άκουσε και από εσάς. Λέει, τέλος πάντων, κύριε Κοσμίδη, εντάξει τώρα, το πράγμα είναι λίγο παράξενο. Είπε ότι το άκουσε και από εσάς ότι θα γίνει το κέντρο εκεί. Τέλος πάντων. Από μένα το άκουσε. Έτσι είπε. Το άκουσε, λέει, και από εσάς. Λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να είναι. Ό,τι πείτε. Ναι, ό,τι είπε ο ίδιος, αλλά ό,τι και να είναι, λέω και πάλι ότι εμένα με ενδιαφέρει η θέση δημόσια που εκφράζετε εσείς και το δημοτικό σας συμβούλιο. Εντάξει, αυτό θέλω να ξέρω. Και από εκεί πέρα αυτά ακούει ο κόσμος. Κοιτάξτε λιγάκι. Δεν έχει πάρθει καταρχάς να μην θορυβούμε τον κόσμο. Έχει πάρει άσχημες διαστάσεις το όλο θέμα. Καθόμαστε, συζητάμε για ένα κέντρο το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ούτε αν θα γίνει, ούτε πότε θα γίνει, ούτε πώς θα γίνει, ούτε μας έχουν διασφαλίσει κάτι, ούτε έχουμε πάρει την έγκριση του κόσμου για να πάρουμε και εμείς τις σωστές αποφάσεις. Είναι όλα στον αέρα. Και επειδή παίρνει άσχημες διαστάσεις στο όλο θέμα, από πλευράς δικιά μου σταματάω όλες τις συζητήσεις, δεν με ενδιαφέρει το θέμα, θα θέλω να παγώσει για 2 μήνες, 3 μήνες. Εντάξει, και από εκεί και πέρα το ξαναβλέπουμε από την αρχή. Εντάξει, είναι τοποθέτηση. Θα σας αναζητήσουμε βέβαια εφόσον προκύψει θέμα και εφόσον μου λέτε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει το κέντρο αυτό. Όσο περνάει από το χέρι μου, αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις του Δήμου Βοΐου να γίνει κανένα κέντρο. Άρα λοιπόν δεν είναι στις προθέσεις του Δήμου, σημαίνει ότι ούτε ο Δήμαρχος το θέλει. Πάρτε τον τηλέφωνο και ρωτήστε τον. Γιατί εσείς δεν το ρωτήσατε? Δεν θέλετε να απαντήσω για τον Δήμαρχο εγώ τώρα? Μα εγώ ρωτώ κάτι ευθέως. Εάν ρωτήσατε τον Δήμαρχο και σας απάντησε, ποια είναι η απάντηση? Ωραία.
Δεν τον έχω ρωτήσει, ρωτήστε τον εσείς. Καλά, εντάξει. Είστε μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, σας ακούει τώρα ο κόσμος. Δεν ρωτάτε τον δήμαρχο εσείς, αλλά λέμε ότι δεν θέλουμε. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Θα ρωτήσω, άμα το επιθυμεί να το κάνει, αυτό θέλετε. Φυσικά. Ναι, γιατί? Δεν έχω ιδέα. Απλώς γίνεται συζήτηση. Εγώ, δεν ξέρω τις προθέσεις και τις διαθέσεις του καθενός. Γι' αυτό, όταν δεν ξέρεις την. Εγώ δεν ξέρω τις δικές σας και σας ρωτάω. Γι' αυτό σας ρωτάω. Για να μου πείτε τι γίνεται. Εσείς ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι δυνατόν να μην ρωτήσετε. Δήμαρχε, τι λες, τι θέλεις. Δεν ήρθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Παραλά, μην ρωτήσετε. Αφού κάνατε συσκέψεις. Κάνατε συσκέψεις. Κάνατε όμως, λέω, συσκέψεις. Έχετε ήδη μιλήσει για το θέμα. Μία σύσκεψη έγινε και αυτή έγινε και σε ανοιχτό ακροατήριο στο πρωί. Δηλαδή για να σας αποχαιρετήσω τώρα, η θέση δική σας είναι αρνητική στο κέντρο αυτό, προσωπικά? Η θέση δική μου είναι να παγώσει αυτή τη στιγμή, γιατί παίρνει διαστάσεις στο θέμα, τις οποίες γίνονται ανεξέλεκτες. Ναι. Έρχεται ο κόσμος να μαλώνει ο ένας με τον άλλον. Ναι. Η τρομακτική πλειοψηφία του Άνου Βοΐου δεν το επιθυμούν. Ναι. Είναι και άτομα που το θέλουν. Ναι. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Είμαστε υπό διερεύνηση και για να τα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Από πλευρά δικιά μου ζήτησα να παγώσει το θέμα για 2 μήνες, να το παγώσουμε και από εκεί πέρα βλέπουμε. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Προχαιρετάμε τον Δημήτρη Κοσμίδη.